Ολοένα και δυσκολεύουν τα πράγματα για τους πολίτες στην Ευρώπη, με τον πληθωρισμό να συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο έκλεισε στο 9,9% στην Ευρωζώνη από 3,4% που ήταν πέρσι τον ίδιο μήνα. Ακόμα και στη Γερμανία, οι πολίτες δυσκολεύονται για τα καθημερινά τους ψώνια, με την ύφεση να πλησιάζει με γοργά βήματα. Κάποιες φορές, όταν πηγαίνω για ψώνια, βλέπω για παράδειγμα έλλειψη στο λάδι, ενώ τα προϊόντα είναι πιο ακριβά και εγώ δεν έχω τόσα πολλά χρήματα. Προσπαθώ να κόβω χρήματα από άλλα καθημερινά έξοδα, όπως για παράδειγμα να κυρώσω τη σύνδεσή μου στο ίντερνετ. Σκέφτηκα ακόμη και να μετακομίσω σε φθηνότερο διαμέρισμα. Στην Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 12,1% το Σεπτέμβριο του 2022, από 11,2% τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2021. Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός πλησίασε το 11%, ενώ στις χώρες Βαλτικής ξεπέρασε και το 20%. Στην Κύπρο έκλεισε στο 9%, ενώ πέρσι Σεπτέμβριο ήταν στο 3,6%. Χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη εμφανίζει η Γαλλία με 6,2% και ακολουθεί η Μάλτα με 7,4% και η Φινλανδία με 8,4%. Για ακόμη μια φορά, ο μεγαλύτερος παράγοντας αύξησης του πληθωρισμού ήταν η ενέργεια, και ακολουθούν τρόφιμα, αλκοόλ και καπνικά προϊόντα.